Σε μια ταραγμένη περίοδο για τα νερά της Ανατολικής Μεσογείου, η άσκηση Πρωτέας έρχεται να στείλει μηνύματα προς όσους επιβουλεύονται την περιφερειακή και θαλάσσια ασφάλεια στην περιοχή. Κυπριοϊκάδες και Αμερικανοί πεζοναύτες ένωσαν δυνάμεις στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της Κύπρου στο πλαίσιο της διμερούς αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνεργασία μας με την Κυπριακή Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών στέλνει ένα σαφές μήνυμα στους αντιπάλους μας. Μαζί στεκόμαστε ως αποφασιστική δύναμη, έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε πρόκληση και να υπερασπιστούμε τα κοινά συμφέροντα των εθνών μας. Καθιστούμε σαφές ότι οποιαδήποτε επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με ταχύ απάντηση. Αντικείμενο της άσκησης, η σχεδίαση και εκτέλεση ειδικών επιχειρήσεων. Το σενάριο προέβλεπε βολές επί ταχύπλων σκαφών εξάσκηση στις διαδικασίες εξόδου σε εχθρική ακτή με την χρήση ταχύπλων σκαφών, την προσβολή υποθαλάσσιων και πήγαιων στόχων και την προστασία κρίσιμων υποδομών. Φάση της άσκησης παρακολούθησαν ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Γεώργιος Τσιτσικώστας και η Αμερικανίδα πρέσβυρα Julie Fisher, οι οποίοι διαπίστωσαν το υψηλό επίπεδο συναντήληψης και συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών.